Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα, όπως κάθε Κυριακή μαζί σας, εδώ στο Sky, στο Ακραίος. Δύο μεγάλα θέματα κυριαρχούν. Το ένα είναι το ασφαλιστικό και το δεύτερο μεγάλο θέμα, εθνικό θέμα, είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Και για τα δύο αυτά ζητήματα έχουμε εξελίξεις. Άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε δυσάρεστες βεβαίως είναι οι εξελίξεις αυτές, αλλά πρέπει να κάνουμε καταρχάς μια παρατήρηση. Μια πολιτική παρατήρηση. Είδαμε ότι σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, τα κόμματα να έχουν αρχίσει να στοιχίζονται σε μια εθνική γραμμή. Το είδαμε αυτό καταρχάς από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει και η αξιωματική αντιπολίτευση στο θέμα αυτό θετική. Η κυβέρνηση δίνει μια μάχη και αυτό είναι ένα εθνικό θέμα και εδώ δεν χωράει να παίξουν μικροπολιτικά παιχνίδια χάρη της αντιπολίτευσης, τα κόμματα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ψυχραιμία, διότι οι συνθήκες σε αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Οι πολιτικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα σας θυμίσω ότι όταν φιλοξενήσαμε τον Έλληνα Επίτροπο για τα θέματα αυτά, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε μια παλαιότερη εκπομπή μας, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πει τότε ότι ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει ορισμένες αποφάσεις, αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία κυρίες και κύριοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για την κυβέρνηση και ένα μεγάλο στίχημα για όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα θέμα και το δεύτερο θέμα είναι το ασφαλιστικό, το οποίο όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί, δεν αφορά μόνο τους 11 εκατομμύρια Έλληνες, αφορά και εκείνους τους Έλληνες που θα γεννηθούν. Υπάρχει ζήτημα και το ζήτημα αυτό αφορά όλους μας. Και εδώ πρέπει τα κόμματα να σκύψουν με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και προσοχή στο θέμα αυτό και να αφήσουν τις κορώνες. Να ξεκινήσουμε από τα γκάφια της διαπραγμάτευσης με τους διαπραγμάτευσης, όπως τουλάχιστον τη λέει η κυβέρνηση, για το ασφαλιστικό, τα δημοσιονομικά, τα νέα μέτρα, τη σύσταση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και φυσικά το μεγάλο θέμα των κόκκινων δανείων. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι να μας ξεναγήσει σε αυτό το περιβάλλον. Ναι, είναι η εσωτερική και η εξωτερική διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η εξωτερική διαπραγμάτευση. Πάμε να με τους δανειστές. Είναι το ασφαλιστικό, το βασικό θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή κολλάει την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Από Δευτέρα, από ό,τι μας λένε από την κυβέρνηση, έρχονται τα τεχνικά κλιμάκια, όχι οι επικεφαλείς τους. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα μια γρήγορη διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό. Θα συγκρίνουν στοιχεία για να δουν ώστε να επιστρέψουν οι θεσμοί. Μάλιστα. Το ασφαλιστικό, λοιπόν, το οποίο είναι το βασικό θέμα και ζητάνε υποχωρήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την Κομισιόν. Έχουμε πληροφορίες ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποχωρήσει σε κάποια πράγματα. Έχει το σχέδιο Β, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές, μεγαλύτερες περικοπές στο ΕΦΑΠΑΞ, στα μερίσματα, όπως επίσης θα μπει και μαχαίρι στις επικουρικές συντάξεις. Από εκεί και πέρα, το παραπάνω που θα δώσει η κυβέρνηση σε περίπτωση πίεσης είναι η επανεξέταση των ποσοστών αναπλήρωσης. Είναι τα ποσοστά τα οποία ζητάει ο κύριος Τόμψεν και ο κύριος Μοσκοβισσή, ώστε να πληρώσουν όλοι. Είναι στα χαμηλά, κατά μία μονάδα και στα υψηλότερα. Εκεί είναι για τους αγρότες. Έχουμε για τους αγρότες. Αυτό είναι το ευρύτερο, το γενικό. Και αυτή τη στιγμή στο New Post έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, το οποίο θα είναι τρία, η βασική πρόταση της κυβέρνησης είναι τα τρία ταμεία μισθωτών επαγγελματιών και αγροτών. Ο κ. Κατρούγκαλος λέει όχι σε ξεχωριστό ταμείο επιστημόνων. Ισχύουν οι παραμετρικές αλλαγές. Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις. Όμως, όπως έχουμε ανεβάσει τώρα στο New Post, η πρόταση της κυβέρνησης για τους αγρότες. Για τους αγρότες. Να το δούμε αυτό, παιδιά. Εδώ είναι η κυβερνητική πρόταση για τους αγρότες. Είναι μία αυτονομία του ΟΓΑ. Μπορεί να είναι είτε μέσα στο ενιαίο, είναι του Ανδρέα του Πετρόπουλου το ρεπορτάζ, όπου εκεί θα υπάρχει κλιμακωτή εισφορά, δηλαδή διαμορφώνονται τρεις διαφορετικές ασφαλιστικές κατηγορίες και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από την πλευρά των αγροτών. Στην πρώτη κατηγορία οι εισφορές για κύρια ασφάλιση θα ανέρχονται στο 12% του εισοδήματος, στη δεύτερη στο 15% και στην τρίτη στο 20%. Αυτά όμως θα έχουν και τις αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές. Δηλαδή θα είναι μειωμένες στην πρώτη κατηγορία, στο 15% θα παίρνει στα 67 έτη και θα είναι το 75%
των 384 ευρώ και ανάλογα θα παίρνουν. Αλλά περισσότερο θα διαβάσουν. Αυτό είναι για τους αγρότες κυρίως. Για τους αγρότες κυρίως. Και επίσης ο Πρωθυπουργός θα δώσει και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της παραγωγής, τις τράπεζες. Πάμε λίγο να μας πεις τώρα για το σχέδιο αξιολόγησης κυβέρνησης. Γρηγόρη, στην κάρτα 1 να πάμε. Και για τη διαπραγμάτευση, δηλαδή πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Ολοκλήρωση αξιολόγηση λέει. Μέχρι το Γιώργο, υπάρχει ένα Γιώργο στις 7 Μαρτίου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Η κυρία Μέρκελ στην Τριμερή, από ό,τι μας είπε ανώτατη κυβερνητική πηγή, είπε σε όλους ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα στην αξιολόγηση. Ωραία. Και ζήτησε γιατί το είπε, να επιστρέψουν. Γιατί 6 Μαρτίου. Ένα λεπτό. 6 Μαρτίου του 1910 έγινε η επανάσταση με τον Μαρίνο Αντίπα. Τώρα οι αγρότες δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Αλλά. Η κυρία Μέρκελ είναι πασίβηλο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει ένα μεγάλο θέμα. Και το είπε στον κύριο Τσίπρα όταν καθίσανε σε εκείνο τον περιβόητο καναπέ στην προηγούμενη συνάντηση. Λέει, το μεγάλο μας θέμα είναι το μεταναστευτικό. Και είναι γεγονός, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών, είτε πρόσφυγες είτε οτιδήποτε άλλο, θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Η ανθρωπογεωγραφία δε όλου αυτού του ρεύματος έχει αλλάξει. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες ή είναι τρίτης και τέταρτης κατηγορίας που τους ορίζουν μερικοί κακός άνθρωποι. Είναι οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, είναι οικογενειάρχες που έχουν μια οικονομική, έχουν ένα background οικονομικό και είναι επιστήμονες. Δηλαδή αυτοί που πάνε στη Γερμανία τώρα δεν πάνε δηλαδή έτσι, βάλτε μας σε μια σύραγγα να κάνουμε εξόριξη χαλκού. Όχι. Είναι άλλου είδους. Νομίζω, Νίκο, οι μετανάστες αυτοί, άλλου είδους κόσμος που δυσκολεύει την κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν τι σου λέει? Ρε παιδιά, να σας βοηθήσω εγώ στην αξιολόγηση, αλλά κράτα μου και κάποιους εκεί. Ακριβώς. Μη μου τους φέρνεις και όλους εδώ. Κράτα μου και κανένα 200, 1000, 300. Λέω εγώ τώρα ένα σενάριο το οποίο, για το οποίο όταν το είπαμε την προηγούμενη φορά μας κατηγορήσανε, ενώ τώρα βλέπουμε ότι φαίνεται να επιβεβαιώνεται με τον Α ή Β τρόπο. Το έχεις πει σενάριο. Πολύ νωρίς στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο του Sky. Το είχαμε πει αυτό. Για να δούμε λοιπόν αυτό το σενάριο θα επιβεβαιωθεί πλήρως. Πάντως, είχαμε σημειώσει από την αρχή, νομίζω, σε αυτή εδώ την εκπομπή, και το λέμε γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να κλείσουν τα σύνορα για καθαρά πολιτικούς λόγους. Τα Σκόπια αύριο δηλαδή μπορεί να σου πούνε, εντάξει παιδιά, εμείς κλείσαμε τα σύνορα, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, θα τα ανοίξουμε. Αλλά λεγόμαστε και Μακεδονία. Για κάντε μας τη χάρη. Υπάρχουν και τέτοια δηλαδή στο παιχνίδι. Υπάρχουν και τέτοια. Βλέπω μερικούς να γελάνε στο πάνελ, λοιπόν, θα τους παρουσιάσω. Έτσι αλλιώς είναι οι χώρες του Βίζεγκραντ, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, οι οποίες είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Okay. Όμως να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπες για το προσφυγικό, ότι η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά θέλει να υποστηρίξει την πολιτική της των ανοιχτών συνόρων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περιφρούρηση των εξωτερικών συνόρων. Ναι. Εκεί ο κύριος Τσίπρας της έδωσε γη και είδωρ, θα λέγαμε, σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Αυτό ένα ήταν. Λεπτό. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι πολλοί βουλευτές του, όπως φιλοξενήσαμε προχθές στο ραδιόφωνο στο Sky 100,3 στην εκπομπή μας, 11 με 12 κάθε πρωί, τον κύριο Μπαλαούρα, που λέει εγώ δεν το δέχομαι τον ΝΑΤΟ. Και εγώ δεν θέλω να έρθει θέμα... το ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ όμως ένα θέμα το εξηγήσαμε, πρέπει να το εξηγήσουμε, Νίκο μου, ότι το ΝΑΤΟ έχει τη δυνατότητα, η παρουσία του, να αποσυμπιέσει τη μεγάλη... από τη μεγάλη πίεση που δέχεται η χώρα μας το θέμα αυτό. Γιατί πάρα πολλοί θα το σκεφτούν όταν είναι το ΝΑΤΟ στη μέση να έρθουν και τα λοιπά. Βεβαίως, εγώ θα θέσω στην φιλοξενούμενη από το ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε εδώ στη συνέχεια ένα ερώτημα. Το ΝΑΤΟ παρεμβαίνει στη χώρα. Είναι, πώς να σου πω, πιο θερμοί υποστηριχτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν. Είναι σαν να δικαιώνεται η πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνος βέβαια είχε βγει και από το ΝΑΤΟ. Σαν να δικαιώνεται η πολιτική της δεξιάς επί της ουσίας. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Στάκη, να πούμε κάτι, ότι στην κυβέρνηση δεν θριαβολογούν για την απόφαση της Συνόδου. Καλώς, γιατί πήραν μια παράταση μέχρι τις 6 Μαρτίου. Ωστόσο, η κυρία Μέρκελ βοήθησε πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, αφού σου λέω, έχει το πρόβλημα. Και ο στόχος της κυβέρνησης ήταν ουσιαστικά να μην δείχνουν την Ελλάδα ως υπεύθυνη για το θέμα του προσφυγικού. Και βοήθησε επίσης και στο θέμα της διαπραγμάτευσης που πιέζει για την εκστροφή των θεσμών. Και εμείς συνεχίζουμε και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Θανάση το Γκαβό στο Λονδίνο. Θανάση, μας ακούς? Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, καλημέρα στο Λονδίνο. Είχαμε και τον Κάμερον να
παλεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει μια λύση, να βρει μια άκρη. Φαίνεται ότι πήρε κάποια πράγματα. Βγήκε και έκανε δηλώσεις και είπε ότι αυτός προτείνει να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Είναι το δημοψήφισμα στις 23, το έχει ορίσει. Και φαίνεται να το παλεύει. Βγήκε από αυτή τη σύνοδο πιο ισχυρός, νομίζω. Να δούμε όμως τι λένε στο Λονδίνο, Θανάση, ποια εικόνα έχεις εσύ, τι λένε οι εφημερίδες και γενικά το πολιτικό σύστημα στην Αγγλία. Κοίτα, αυτοί που ούτως ή άλλως στήριζαν τον Βρετανό Πρωθυπουργό και κατ' επέκταση την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις που κέρδισε είναι όντως σοβαρές και ότι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το μέγεθος των αντιδράσεων, το μαραθώνιο των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες. Αυτοί που είναι κατά τον Πρωθυπουργού και κατά κύριο λόγο υπέρ του Brexit λένε πως ήταν ασήμαντες αυτές οι αλλαγές. Και μάλιστα το γεγονός ότι υπήρξε τόση αντίδραση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να μεταρρυθμιστεί ακόμα και σε τέτοια ανούσια ζητήματα. Και στη μέση βρίσκονται οι αναποφάσιστοι. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι όντως, όπως ανέφερες, μάλλον ενισχυμένος επέστρεψε στο Λονδίνο ο David Cameron. Ωστόσο, η ουσία, το περιεχόμενο της συμφωνίας μάλλον δεν θα είναι αυτό που θα μετρήσει στην διαμόρφωση της γνώμης των αναποφάσιστων, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον για το δημοψήφισμα. Υπάρχει εκεί και ένα θέμα με τη Σκωτία, βέβαια, που θα παίξουν οι Σκότοι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το δημοψήφισμα. Η Σκωτία, η οποία δεν έχει μπει καν στην ουσία ακόμα. Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι η Σκωτία θα είναι μια περιοχή, κάτοικη αυτής της περιοχής, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ποια θα είναι τελικά η απόφαση αυτού του δημοψηφίσματος. Έτσι νομίζω, δηλαδή, από αυτά που έχω δει. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Κανείς δεν ξέρει καταρχάς οποιοδήποτε με τι κριτήριο θα ψηφίσει. Σίγουρα αυτό που θα μετρήσει για πάρα πολλούς είναι, αν καταφέρει κάποιος να τους πείσει, κατά πόσο η καθημερινότητά τους πλέον θα είναι καλύτερη εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα νομίζω ότι ο κύριος Κάμερον το αναγνώρισε αυτό, διότι αφού ανέπτυξε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, είπε τρία πράγματα. Θέλω να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είμαστε πιο ισχυρή χώρα ως μέλος αυτής, πιο ασφαλής και πιο εύπορη χώρα ως μέλος μιας μεταρρυθμισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που μόνο το 33% των ερωτηθέντων θα καθοριστεί η άποψή τους από τη συμφωνία. Μάλιστα. Αν και υπάρχει μεγάλη ψαλίδα για πρώτη φορά εδώ και καιρό υπέρ της παραμονής. 48% υπέρ της παραμονής έναντι 33% υπέρ του Brexit. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Θα πάμε στη Βόνη, στην Deutsche Welle, στον Κώστα το Σημεωνίδη. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα από τη Βόνη. Καλημέρα λοιπόν. Να δούμε την αντίδραση της κυρίας Μέρκελ σε όλα αυτά και κυρίως για το μεταναστευτικό. Πώς σκέφτεται η Γερμανίδα καγκελάριος και ποιες πρωτοβουλίες, εάν υπάρχει αυτό το περιθώριο, να λάβει η ίδια σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα και τι προτίθεται να δώσει στην Ελλάδα. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτά? Λοιπόν, Τάκη, στο Βερολίνο επικρατεί καταρχήν ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Αρχίζουν και καλλιεργούνται εδώ πολύ μεγάλες προσδοκίες εν ώψη της έκτακτης Συνόδου με την Τουρκία στις αρχές Μαρτίου, στην οποία η Γερμανία αποδίδει τεράστια σημασία, καθώς εκτιμά γενικότερα ότι η Άγκυρα έχει το ρόλο κλειδί στο προσφυγικό. Όλοι όμως και πρωτίστως η κυρία Μέρκελ γνωρίζουν ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν πλέον ασφυκτικά. Το αργότερο στην τακτική σύνοδο στις 17 και 18 Μαρτίου, μετά τη σύνοδο με την Τουρκία, θα πρέπει να υπάρχουν, όπως λένε εδώ, συγκεκριμένες και πολύ χειροπιαστές λύσεις, καθώς, όπως είπε και η κυρία Μέρκελ από τις Βρυξέλλες, η άνοιξη βρίσκεται πρώτων πυλών και ο κίνδυνος να αυξηθούν οι προσφυγικές ροές θα μεγαλώνει από εδώ και πέρα μέρα με τη μέρα. Και μπορεί τάκι η Γερμανία να επιμένει στο τρίπτυχο της πολιτικής που παρουσίασε επανειλημμένος η Μέρκελ, κατά πολέμηση αιτιών, προστασία εξωτερικών συνόρων και ανακατανομή προσφύγων. Αυτό τουλάχιστον είναι το Plan A, όπως το γνωρίζουμε. Ωστόσο, έχοντας μπροστά της τρεις σημαντικές περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στον Μάρτιο, βλέποντας εν ώψη αυτών των εκλογών τα ποσοστά ξενοφοβικών κομμάτων να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, αλλά και με τις πιέσεις κυρίως από την πλευρά του αδερφού κόμματος των Χριστιανοκομμουνιστών της Βαβαρίας να εντείνονται συνεχώς, ορισμένοι αναλυτές θα έχει δεν αποκλείουν να έρθει και το Plan B στο τραπέζι. Τουλάχιστον θεωρητικά η κυρία Μέρκελ το έθιξε αυτήν την εβδομάδα, λέγοντας δια της πλαγίου εδώ ότι τι θα γινόταν, μήπως θέλετε να εγκαταλείψουμε αυτό το σχέδιο και να κλείσουν τα σύνορα Ελλάδας
και Σκοπίων. Φυσικά είναι κάτι που απέφχεται και η κυρία Μέρκελ, αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα τάκη και κλείνω με αυτό, η συμφωνία των Βρυξελών αξιολογείται εδώ στη Γερμανία απλά ως μια μικρή ανάσα για την κυρία Μέρκελ ενώπιον ενός εξαιρετικά κρίσιμου μαρτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά. Και από τον Κώστατο Σημειονίδη να πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, στο Σαράντι τον Μιχαλόπουλο, για να δούμε με το Σαράντι. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Για να δούμε το συμπέρασμα των όλων αυτών. Ακούσαμε στο Λονδίνο τι έγινε, ακούσαμε πώς βλέπει η Γερμανία τα πράγματα και όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας, το μεγάλο θέμα για την κυρία Μέρκελ είναι το μεταναστευτικό. Να δούμε τώρα στις Βρυξέλλες τι γίνεται, ποιος είναι ο απόϊχος όλων αυτών. Η αίσθηση που επικρατεί στις Βρυξέλλες είναι αυτό που προείπατε, ότι δόθηκε ανάσα, αγόρασαν χρόνο οι Ευρωπαίοι και ουσιαστικά το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορα στο χώρο Σέγγεν μέχρι τις 6 Μαρτίου, όπου και θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής με την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μετά από αυτή την ημερομηνία και θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από τη συνεργασία με την Τουρκία. Όταν λες, Αράντι, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, τι εννοούν δηλαδή? Εννοούν ότι είναι πιθανό να κάποιες χώρες, όπως η Αυστρία παραδείγματος χάρη, να επιβάλλει να κλείσει τα σύνορα, και θα σας εξηγήσω και γιατί. Οι χώρες που ασκούν πιέσεις, όπως προαναφέρεται, είναι οι χώρες της ομάδας Βίζεγκραντ, δηλαδή Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία, ενώ το σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε αυτές τις χώρες εντάχθηκε και η Αυστρία. Μάλιστα. Αυστρία και Σλοβακία έχουν εκλογές. Ο Φάιμαν, ο καγκελάριος της Αυστρίας, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο της κυβέρνησης και υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς. Παντού. Να σας πω επίσης ότι η Πολωνία χαρακτηριστικά μέσα στο Συμβούλιο είπε ότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να προστατευτούν τα θαλάσσια σύνορα στην Ελλάδα, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πρέπει να καταλάβουν πως οι Πολωνοί δεν έχουν μάθει να ζουν με πολίτες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ναι. Από την άλλη πλευρά, όπως είπες και εσύ, Τάκη, οι διπλωμάτες μου επεσήμαναν ότι η καλύτερη σύμμαχος της Ελλάδας στην τελευταία σύνοδο ήταν η Μέρκελ. Άσκησε σοβαρές πιέσεις στην Αυστρία προκειμένου να υποχωρήσει, ενώ το χαρακτηρίζει και προσωπικό της στοίχημα να μην κλείσουν τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα υπήρξαν επικριτικές φωνές και για το Παρίσι, για την απουσία του εντός εισαγωγικών όλο αυτόν τον καιρό στο προσφυγικό. Διπλωμάτης μου έλεγε ότι έχει λεπτή φωνή και ότι επικαλείται συνεχώς λόγους ασφαλείας και είναι από διστακτικό έως αρνητικό στο πρόγραμμα της μετεκατάστασης, διότι... Εντάξει, το Παρίσι πέρασε και μια μεγάλη δοκιμασία, έτσι. Ακριβώς, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Τώρα δεν είναι εύκολο δηλαδή για αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο από τις Βρυξέλλες. Να τον ευχαριστήσω, σε ευχαριστούμε θερμά, καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό, αυτά που συμβαίνουν στην Γερμανία, που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, που συμβαίνουν και στις Παρισίους. Να καλημερίσω τους καλεσμένους. Η κυρία Καρακώστα, καλημέρα κυρία Καρακώστα, η κυρία Εύη Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Γραμματέα. Καλημέρα. Είστε γραμματέας ακόμα, ε? Είμαι. Δεν σας έχουν φάει? Α, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Σας ετοιμάζουνε? Όχι, όταν λήξει η θητεία μου. Όταν λήξει η θητεία μου. Τότε λήγει η θητεία? Λήγει τώρα, όταν θα κάνουμε το συνέδριο. Ασχολείστε με το συνέδριο αυτή την περίοδο? Αρκετά, ναι. Αρκετά. Θα διεκδικήσετε ξανά. Και νομίζω ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά. Αν διεκδικήσατε στο συνέδριο. Όχι, καμία περίπτωση. Ο κ. Παπαμιμίκος είναι έξυπνος άνθρωπος, έτσι. Δεν θα διεκδικήσω. Παρά τα γεγονός ότι προσάπτουν διάφορα. Γιατί έχω πει κάτι. Ότι στη ζωή πρέπει να ξέρεις πότε κλείνεις τους κύκλους. Ωραία. Και εγώ έχω κλείσει τον κύκλο μου ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής δηλαδή μετά. Να. Αλλάζουμε το μετά. Θα δει. Πάει και εσύ να του. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αμυράς. Γεια σας. Καλημέρα κύριε Αμυρά. Καλημέρα. Βουλευτής από το ποτάμι. Με ποδήλατο ήρθατε? Όχι. Όχι, με τι ήρθατε? Με έφερε ένας φίλος. Μου κάνετε πλάκα τώρα. Εγώ περίμενα το ποδήλατο γιατί μου έχετε υποσχεθεί βόλτα. Θα σας πάω. Μετά όμως ξέρετε τι θα πάω? Όχι. Για μπάνια στη θάλασσα. Να το κοιτάξετε. Λοιπόν, και υγεία είναι η θάλασσα. Ναι, και ο κύριος Καπερνάρος, ένα πρόσωπο που διαδραμάτισε ρόλο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις πολιτικές του επιλογές. Ήταν βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μετά έφυγε, έμπλεξε με ρίζες, με ξέρω εγώ. Αλλά όπως είναι γνωστό κύριε Καπερνάρε, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, λέει μια παλιά παροιμία. Και τώρα σας ξαναβλέπουμε στο προσκήνιο με παρεμβάσεις για τα όσα συμβαίνουν. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον.
να μάθουμε τι ακριβώς σκέφτεστε για το μέλλον, αλλά και πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση σήμερα. Να ξεκινήσουμε με έναν πρώτο γύρο. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ναι. Και θα, και θα με εξηγήσετε μετά το νόημα της παροιμίας, εν προκειμένου. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είναι και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω αυτός τα ερμηνεύει καλύτερα. Τα ξέρει. Λοιπόν, κυρία Καρακώστα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτά που ακούστηκαν για το μεταναστευτικό και θα πάμε στο ασφαλιστικό συνέχεια, αλλά να μιλήσουμε και για το μεταναστευτικό, γιατί θεωρούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι το μεγάλο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα σας ικανοποιούν εσάς σαν βουλευτή και αν πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου γρήγορα θα βρεθούν λύσεις για να μην έχουμε περαιτέρω εκπλήξεις και προβλήματα. Κύριε Χατζή, όπως καταλαβαίνετε, η δική μας κυβέρνηση διαχειρίστηκε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το θέμα το μεταναστευτικό, στην έξαρσή του. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν πώς πραγματικά ασκήσαμε εξωτερική πολιτική και στην Ευρώπη αλλά και στο χώρο που γίνεται ο πόλεμος, έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προσπαθήσουμε να πάμε σε ειρήνευση της γειτονιάς μας και από την άλλη πλευρά πώς κινητοποιήσαμε τις δυνάμεις της Ευρώπης έτσι ώστε να έρθει το Δουβλίνο, η συνθήκη του Δουβλίνου, να γίνουν συμφωνίες έτσι ώστε και ευρωπαϊκές χώρες να υποχρεωθούν να πάρουν βάρος και συμμετοχή σε αυτό το θέμα του προσφυγικού και να δώσουμε προχθές με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ευρώπη να πούμε ότι εμείς πραγματικά ό,τι έχουμε συμφωνήσει και ό,τι έχουμε υπογράψει καταφέρνουμε παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές της χώρας μας, παρά την κρίση που διάγουμε, καταφέρνουμε να πραγματικά να κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να μου επιτρέψετε ένα ερώτημα εδώ. Και να βάλουμε επίσης πολύ έντονα το γιατί ορισμένες χώρες δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Αυτό το είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας, νομίζω το ακούσατε, μας το είχε πει. Είναι σημαντικά στοιχεία. Βεβαίως μας το είχε πει και ο Σαβραμόπουλος και είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως και καλά κάνετε και το λέτε και μας το υπενθυμίζετε. Πρέπει να σας ρωτήσω όμως το εξής. Περάσαμε από πέρσι το Γενάρη μέχρι και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, μία περίοδο όπου το μεταναστευτικό δεν ήταν στα πλάνα, στα πρώτα πλάνα, το πρώτο πλάνο της κυβέρνησης. Εκεί υπήρχε μια υπουργός, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, η οποία ενήργησε, έκανε αυτά που εκείνη νόμιζε σωστά. Όμως φαίνεται ότι αυτή η πολιτική δεν πέτυχε. Μάλλον απέτυχε. Με συγχωρείτε. Δεν είπα τυχαία το θέμα της πολιτικής που ασκήσαμε στην Ευρώπη. Δεν είπα τυχαία ότι καταφέραμε να έρθει το Δουβλίνο. Επί της κυρίας Χριστοδουλοπούλου γίνανε αυτά. Από εκεί ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του πού θα διαχειριστούν οι ροές των προσφύγων. Μην υποτιμάτε τις αρχικές πολιτικές που μας φέρνουν στη συνέχεια τα αποτελέσματα. Γιατί ναι, όπως είπε χθες το λόγο του και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξο Τσίπρας, θα πρέπει τώρα να πάμε σε αυτούς που κατηγορούν τη Μέρκελ ότι δέχεται πρόσφυγες. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Πιστεύετε. Όχι, είπατε ότι δεν ασκήσαμε καλή πολιτική στην δεν είπατε, εγώ ρώτησα. Δεν είπα ότι δεν ασκήσαμε. Δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα. Δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ ρωτάω. Ωραία. Και λέω, σας προσάπτουν όλα τα κόμματα και θα τα ακούσετε, φαντάζομαι, από τους καλεσμένους εδώ, ότι η πολιτική που ασκήθηκε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ούτως ώστε σήμερα να μην βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο στο θέμα το μεταναστευτικό. Γιατί και τι επικαλούνται από δημοσιεύματα. Επικαλούνται και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, είπε ότι περάστε μέσα, έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε χαρτιά, να μείνετε, να φιλοξενηθείτε, να φύγετε. Έκανε δηλώσεις που έλεγε ότι δεν ξέρω που πάνε μετά οι πρόσφυγες. Εγώ δεν μπαίνω στο προβοκατόρικο, αν θέλετε, του τύπου ηλιάζονται και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει η πολιτική, η ουσία της πολιτικής που ασκήθηκε από την κυβέρνηση και την εν λόγω υπουργό εκείνη την περίοδο. Εσείς λοιπόν μας είπατε τώρα ότι αυτή η πολιτική ήταν σωστή. Βεβαίως. Και ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε προς το προκειμένο να αλλάξουν συνθήκες στην Ευρώπη ήταν αντίστοιχη. Μην ξεχνάτε ότι έτσι ξεκινούν τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ξεκινάμε από το τέλος. Κύριε Παπαμίκο. Θα ήθελα να ακούσω και το δικό σας σχόλιο και για αυτό που είπε η κυρία Καρακώστα, ότι αυτή η πολιτική η οποία ασκήθηκε από την προηγούμενη υπουργό ήταν μια σωστή πολιτική, αυτό εκτιμάει η κυρία Καρακώστα και η κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Έτσι εσείς
πιστεύετε ότι κάνατε σωστή πολιτική κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θείας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Εμείς πιστεύουμε ότι σε μεγαλύτερο βαθμό, ναι, κάναμε μια πάρα πολύ σωστή πολιτική και αυτό είχαμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχαμε τόσο μεγάλες ροές, βέβαια, έτσι. Δεν είχαμε αυτό. Μα αυτός, ναι, δεν είχαμε μεγάλες ροές, αλλά δεν είχαμε μεγάλες ροές δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο στην Συρία. Οφείλεται όμως και σε μια πολιτική που υπήρχε εδώ πέρα στο εσωτερικό της χώρας. Από εκεί και πέρα, ακούγοντας την κυρία Καρακώστα, προφανώς καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Ζούμε σε ένα παράδεισο, άρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Δεν θα μείνω σε παρελθόν. Το θέμα είναι να μην κάνουμε, ειδικά σε ένα τέτοιο θέμα, αντιπολίτευση μεταξύ μας και κοκορομαχίες μεταξύ μας. Δύο είναι τα σημαντικά για μένα. Το πρώτο είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο εξωτερικό που πήγε τις προάλλες, έβαλε πλάτη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα στην πλειοψηφία τους, κάθισαν σε ένα τραπέζι και συμφώνησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα, γιατί αυτό απασχολεί τον τόπο. Δεν απασχολεί τον τόπο αν το κάνει καλύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Τέρμα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και η Ευρώπη αντιλαμβάνεται επιτέλους ότι πρέπει να δοθεί μία λύση, γιατί αυτό θα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για την Ευρώπη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον όμως, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτά που έχουμε συμφωνήσει και μεταξύ μας, αλλά και με την Ευρώπη, πρέπει επιτέλους να τηρηθούν και πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο. Γιατί η Ευρώπη δεν μας έχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο, γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και το πρόβλημα βεβαίως είναι και όσον αφορά την Τουρκία. Είδαμε ότι έγινε μία σύνοδος κορυφής. Ο κύριος Νταβούτογλου, με αφορμή βεβαίως αυτά που συνέβησαν στην Τουρκία, και το τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία δεν πήγε. Το ζήτημα είναι μέχρι στις 6 Μαρτίου, όταν θα ξαναέχουμε μάλλον προφανώς τη σύνοδο κορυφής και θα είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της, έχει αρχίσει να παίρνει χρήματα και εκεί πέρα να έχετε δοθεί. Έχετε σκεφτεί όμως όλοι σας. Και το θέτω αυτό το ερώτημα και θα πάω σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε για να σχολιάσει ο κ. Αμυράς και ο κ. Καπερνάρος και να μας μαζέψει το ρεπορτάζ ο Νίκος, το τι έχει συμβεί Νίκο το τελευταίο καιρό με αυτό το θέμα. Έχετε σκεφτεί όλοι σας ότι αν δεν τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε δεσμευτεί, ενδεχομένως η χώρα να βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση? Έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε και σήμερα, δεν μπορεί να σε πετάξουν από τη συνθήκη της Σέγγεν, να σου αναστείλουν αυτή τη διαδικασία, μπορούν να σε βγάλουν, δεν μπορούν. Να σου πούνε οι 6 μήνες, δεν φάσε κτλ. Να μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες. Κύριε Χατζή, το έχετε σκεφτεί αυτό? Εμείς βέβαια. Έχετε σκεφτεί η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και η κυβέρνηση κυρίως που κυβερνά, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να στηρίζει στα εθνικά θέματα. Έχει σκεφτεί το ποτάμι? Έχουν σκεφτεί τα άλλα κόμματα ότι εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για αστείο, δηλαδή? Εδώ δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αποτυχίας. Εμείς το έχουμε σκεφτεί. Εντάξει, και γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει πλάτη και γι' αυτό κάθεται και συζητάει. Εμείς μα το είπαμε στην αρχή, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση όντως και πράγματι, και πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά, ήταν στην εθνική γραμμή. Πρωτού πούμε κάτι και πρωτού κάνουμε το οτιδήποτε, σκεφτόμαστε. Δεν είμαι σαν αυτούς που λέγανε πριν κάποια χρόνια, εντάξει, και να φύγουμε από τη Σέγγεν, τι έγινε? Ναι, δεν λέω αυτά τώρα. Εγώ σας λέω ότι όμως πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, το να υπάρχει θεωρία αποτυχίας. Εγώ τελείως. Το κατάλαβα. Εντάξει, θεωρία, ναι, και τι ωραία και τα λέτε. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αποτυχίας. Και φυλάκια. Δεν είναι εδώ το θέμα, πρέπει να λυθεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσει, κυρία Καρακώστα, που είστε κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτά τα. Έτσι. Ναι, ξέρετε πολύ καλά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Με συγχωρείτε, γιατί φωνάζει ο κύριος Γρηγόρης Λέκος, ο οποίος είναι και ο συντάκτης μας. Πάμε σε διαφημίσεις και πολύ γρήγορα πάλι κοντά σας. Ασυνόδευτα παιδιά. Η σκληρή και σκοτεινή όψη της προσφυγικής κρίσης. Δηλαδή, τουρκική αστυνομία σας έδωσε ψεύτικη ταυτότητα για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Μισός αιώνας ελληνική τηλεόραση. Στους πολιτικούς τώρα. Όλοι τη δαιμονοποιούν, όλοι τη βρίζουνε. Πίστεψέ με, έχουνε σύνδρομο στο κόλμι με τηλεόραση. Ιστορίες. Τρίτη στις 11 και 4 το βράδυ. Ως πότε θα το ποτίζεις έτσι? Ως πότε θα το κρύβεις? Ως πότε θα το προσπερνάς?
Βάλε μπρος την ανακαίνιση τώρα με υλικά Ιζομάτ. Απόλυτη στεγάνωση, χρώματα υψηλής αισθητικής, κόλλες και αρμόστοχοι εξαιρετικής αντοχής. Γιατί ανακαίνιση χωρίς τα καλύτερα υλικά δεν γίνεται. Toner Ελλάς. Αναλώσιμα εκτυπωτές. Σημεία πώλησης πανελλαδικά και tonerellas.com. Κόλληση πλακιδιών ΑΚΑ 20 από την Ιζομάτ. Κόλλα πλακιδίων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετική αντοχή, κατάλληλη για όλους τους τύπους πλακιδίων. Τώρα στην Ελπέντισον ξεχνάς τα πάγια για πάντα και εκτός από έκπτωση μέχρι 12% κερδίζεις επιπλέον έκπτωση 20% στους 6 πρώτους λογαριασμούς ρεύματος του σπιτιού σου. Κάλεσε τώρα στο 18128. Ο δρόμος σε καλεί τώρα να φτάσεις μακριά, να απολαύσεις κάθε χιλιόμετρο. Μην αναβάλεις την απόλαυση. Απόκτησε τώρα το μοντέλο BMW που επιθυμείς έως τις 29 Φεβρουαρίου με όφελος απόσυρσης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Χειμερινή προσφορά Comfort Relax. Σας παρουσιάζουμε τις ιταλικές ανατομικές παντόφλες Comfort Relax για ζεστά και ξεκούραστα πόδια. Διατίθενται σε τρία υπέροχα χρώματα για γυναίκες και άνδρες. Τέλος πια στα κουρασμένα και παγωμένα πόδια. Απαλλαγείτε από την επίπονη καθημερινή ορθοστασία και ανακουφίστε τα πόδια σας με τις ζεστές ανατομικές παντόφλες της Comfort Relax. Αποκτήστε σήμερα τα δύο ζευγάρια μόνο 39 ευρώ. Και τα τέσσερα ζευγάρια μόνο 49 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-7519-200. Διαθέτουν αντιολισθητική σόλα και μαλακό ατομικό πέλμα που εξασφαλίζει τη σωστή στάση του σώματος. Αφαιθείτε στην άνεση και τη ζεστασιά της Comfort Relax και νιώστε ζεστά και ξεκούραστα τα πόδια σας όλη τη μέρα. Αποκτήστε σήμερα τα δύο ζευγάρια μόνο 39 ευρώ. Και τα τέσσερα ζευγάρια μόνο 49 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-7519-200. Τέλος πια στα κουρασμένα και παγωμένα πόδια. Απαλλαγείτε από την επίπονη καθημερινή ορθοστασία και ανακουφίστε τα πόδια σας με τις ζεστές ανατομικές παντόφλες της Comfort Relax. Αποκτήστε σήμερα τα δύο ζευγάρια μόνο 39 ευρώ και τα τέσσερα ζευγάρια μόνο 49 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-7519-200. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Σας παρουσιάζουμε το Gymform Up Booster Plus, το εκπληκτικό όργανο ολικής εκγύμνασης που θα σας χαρίσει γραμμωμένο σώμα στην άνεση του σπιτιού σας σε μόλις 4 εβδομάδες. Ενεργοποιεί όλους τους μυς ώστε να γυμνάζετε όλο το σώμα σας σε λίγο χρόνο, ενώ ενδυναμώνει και γραμμώνει το στήθος, τους θωρακικούς, τους τρικέφαλους, τους δικέφαλους, τους κοιλιακούς, τους ραχιαίους, τους μυρούς, τις γάμπες και τους γλουτούς. Με το Up Booster Plus κάνετε καρδιαγγειακή άσκηση. Το μυστικό του κρύβεται στο συνδυασμό κινήσεων που ενεργοποιούν όλους τους μυς ενώ γυμνάζεστε. Προσφέρει ολική εκγύμναση χαμηλής έντασης και περισσότερη καύση θερμίδων σε λιγότερο χρόνο με λιγότερη προσπάθεια. Ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετήσετε τα χέρια και τα πόδια σας, γυμνάζετε διαφορετικές ομάδες μυών. Μπορείτε εύκολα να γυμνάσετε όλο το σώμα σας μέσα σε λίγα λεπτά. Το πλεονέκτημά του είναι ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί, ενώ χρησιμοποιεί συνεχή κίνηση και το σωματικό σας βάρος ώστε να εξασφαλίζετε μέγιστη εκγύμναση και καύση θερμίδων. Δεν επιβαρύνονται τα γόνατα ή τα πόδια σας. Είναι ελαφρύ και αποθηκεύεται εύκολα. Το Up Booster Plus συνοδεύεται με οδηγία χρήσης, οδηγό άσκησης και διατροφής και ένα μετρητή θερμίδων, επαναλήψεων και χρόνο εκγύμνασης. Καλέστε μας στο 210-2706-090 και αποκτήστε το Up Booster Plus στην τιμή των 129 ευρώ και 99 λεπτών με 5 δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Εξασφαλισμένες αγορές με ποιότητα, εγγύηση και σέρβις. Μία πρόσφορα TV Mall. Μετά από πολλά πειράματα, ένα είναι το συμπέρασμα. Πορτοφόλι, όπως το ξέρατε, τέλος. Δεν το χρειάζεστε πια. Από σήμερα, αυτά τα δύο είναι το πορτοφόλι σας. Η δωρεάν εφαρμογή Viva Wallet που κατεβάζετε στο κινητό σας και η Viva Wallet Card. Ένας νέος, ασφαλής τρόπος συναλλαγών που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Viva Wallet, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Αποκτήστε τη Viva Wallet Card μόνο με 4,99 ευρώ στο 13855 ή στο vivawallet.com και κατεβάστε εντελώς δωρεάν το Viva Wallet App στο κινητό σας.
Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Μπούτι κοτόπουλο νοπό, μόνο 1,95. Μπακαλιάρος κατεψυγμένος, συσκευασία 665 γραμμαρίων, μόνο 1,95. Και μαρμελάδες daily, συσκευασία 450 γραμμαρίων, μόνο 1,49. Marketing. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στον Μπουρτζ Καλίφα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Επειδή το όνειρο από κάπου αρχίζει, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το X Factor. Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Έλα και εσύ να παρακολουθήσεις ζωντανά τις οντισιόν. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις, audition, it could change your life forever. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. The Messengers. Από 24 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 11 και 4 το βράδυ. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Κυρία Μοιρά, ακούσατε τα σχόλια της κυρίας Καρακώστα και του κυρίου Παπαδομίκου, ο οποίος είναι στον παρόδο, εμφανίζεται, μας λένε εδώ στο Twitter και στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ έτσι συγκαταβατικός με την πολιτική που ασκείται σήμερα στο πεδίο αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Καλά κάνει, γιατί αυτό τίνει να εξελιχθεί σε εθνικό θέμα το μεταναστευτικό προσφύγιο. Σας βλέπω να μαγειρεύεται οικουμενική. Όχι, λέω, εντάξει. Εγώ δεν είμαι καλό στο μαγείρεμα. Είμαι καλό στο να τρώω το φαΐ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χατζή, ακούστε. Το προσφυγικό λοιπόν έχει γίνει ένα εθνικό θέμα. Και καλό είναι που όλοι ρίχνουμε τους τόνους. Και η κυβέρνηση έχει ρίξει. Έχει χρησιμοποιεί διαφορετική διάλεκτο η κυβέρνηση από ό,τι πριν από 5 μήνες. Καλό είναι αυτό. Γιατί το τικ-τακ, τικ-τακ το ακούμε πίσω την ορολογιακή βόμβα, ας πούμε. Με λήξη στις 6 Μαρτίου. Που το είπε και ο ανταποκριτής σας. Λοιπόν, εκεί θα φανούν πάρα πολλά. Και η Ευρώπη πώς θα αποφασίσει να κινηθεί σε αυτό το ζήτημα. Αλλά και τι θα συνέπειες θα έχει αυτό για την Ελλάδα. Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι έχει ευθύνες. Κατά δική μου άποψη, βεβαίως και η κυβέρνηση, τον τρόπο που χειρίστηκε τους πρώτους μήνες στο ζήτημα αυτό, διότι οι διακινητές ήταν εκείνοι που μέτραγαν τα λόγια της κυρίας Χριστοδηλοπούλου ή οποιαδήποτε άλλου και οργάνωναν αυτό το άθλιο αλυσβερίσι. Σας θυμίζω ότι μέχρι στιγμής στο Αιγαίο το έχουν διαπλέψει 17.000 φορές βαρκούλες με 20, 30, 50 άτομα. 17.000 φορές. Ένα τρυπητήρι το Αιγαίο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε κάτι άλλο που θέλω να σας πω, επί του ζητήματος βεβαίως. Ότι καλό είναι και η ελληνική κοινωνία να καταλάβει τι θέλει. Θέλει το Νόμπελ Ειρήνης γιατί βοηθάει τους πρόσφυγες, ή θέλει να καίει λάστιχα για να μην γίνουν τα hot spot στην πίσω αυλή μας. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, και στην ελληνική κοινωνία μια ιδιομορφία. Αξιολογικό είναι, γιατί η κάθε κοινωνία και ειδικά οι τοπικές κοινωνίες έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους ζητήματα. Ναι, απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να καταλάβουν όμως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Διότι, τι προτιμάς, ένας πρόσφυγας ή μετανάστης να κυκλοφορεί στον δρόμο του νησιού σου ή της πόλης σου ψάχνοντας τον διακινητή, ή να είναι κάπου σε ένα σημείο που να τον καταγράψουν, να ξέρουμε υγειονομικά τι γίνεται, να έχουμε τα στοιχεία του και για χίλιους δύο άλλους λόγους, έτσι, ασφαλείας. Άρα. Η Ευρώπη επίσης έχει πολλές ευθύνες. Δεν μπορεί σήμερα μετά από τόσους μήνες να έχουν μόνο μετακινηθεί εντός της Ευρώπης με τις ποσοστό 550 πρόσφυγες. Οπότε θα έπρεπε ήδη 60.000 μόνο από την Ελλάδα να τους είχαν πάρει και να τους είχαν τοποθετήσει κάπου αλλού. Αν δεν ήταν ολοκληρώστε για να πάω και στην Ελλάδα. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι που κρατάμε μια συνετή γραμμή όλοι μας. Και σας ξαναλέω, πρέπει να έχουμε την προσοχή μας να μην γίνουμε ο φράκτης εμείς από κάτω και η αποθήκη, διότι σε 6 Μαρτίου μπορεί να έχουμε. Εάν όμως έτσι που το θέλετε και θέλω το ερώτημα και σε όλους μας. Ναι. Είπαμε κάτι στην αρχή, ότι ενδεχομένως η κυρία Μέρκελ, έχοντας η Γερμανία δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα, μας το ανέλησε και ο ανταποκριτής μας στη Βόνη. Από την Deutsche Welle, ο Κώστας Σημειονίδης. Έχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να το λύσει. Ενδεχομένως να σου πει κράτησε κόσμο εκεί. Και εγώ θα σου λύσω άλλα θέματα. Αξιολογήσεις και τέτοια. Ναι. Θα το δεχόμαστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη δική μου άποψη δεν θα έπρεπε να το δεχτούμε. Ορίστε. Κατά τη δική μου άποψη δεν θα έπρεπε να το δεχτούμε.
Ναι. Δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Ναι, δηλαδή, θα σου λύσει άλλα θέματα. Θα σου τα λύσει από το 2022 και μετά. Μέχρι το 2022 όμως θα έχει συσσωρεύσει χειρότερο χρέος και κοινωνική. Ναι, το κατάλαβα. Πάμε. Κατάλαβα την άποψή σας, κύριε Καπερνάρη. Να ακούσουμε και τη δική σας προσέγγιση στο θέμα. Καταρχήν, αυτό. Καταρχήν, σημείωσα μία φράση της κυρίας βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία νομοθετεί για το συμφέρον όλων μας βέβαια, ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό στην έξαρσή του. Λέω λοιπόν, κύριε Χατζή, εγώ με όσες προσλαμβάνω σας έχω, ότι η έξαρση λέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος στη Συρία άρχισε τον Μάρτιο του 2011. Και πρέπει λοιπόν με μια αναδρομή να σκεφτούμε τι έμπαιναν το 2011, το 2012, 2013 και τι μπαίνουν τώρα. Σημειωτέων ότι ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ενεθάρρυνε ακόμα και ποινικές διώξεις που έχουν γίνει εναντίον λιμενικών, διότι λέει κακοποιούσαν τους μετανάστες. Κυρίως, να διορθώσουμε, άλλο προσφυγικό, άλλο μεταναστευτικό. Πρόσφυγες δεν είναι οι Πακιστανοί και οι Αυγανοί, ούτε οι Αλγερινοί. Πρόσφυγες προβλέπεται, τι σημαίνει πρόσφυγας, από το Δουβλίνο 2 και έχει ιδιαίτερη νομοθεσία που αφορά τους πρόσφυγες και ιδιαίτερες διατάξεις για τους μετανάστες. Ναι, βέβαια στο Αφγανιστάν πρέπει να σας επισημάνω, επειδή κάνατε αναφορά, τους φάζουν τους ανθρώπους και εκεί. Μην έχετε την εντύπωση ότι στο Αφγανιστάν είναι ένας παράβησος που ξαφνικά αποφασίσαν να φύγουνε. Ναι, δεν ξέρω, ξέρετε πόσες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν, κύριε Καπερνάρε. Τότε να έρθουν και από την. Δεν ξέρω, εγώ δεν να έρθουν και από την Βόρειο και Νότιο Κορέα, να έρθουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω τότε αυτό. Λέω ότι και στο. Επειδή το αναφέρατε, να το πω και αυτό. Ωραία, είναι ένα θέμα δηλαδή. Όχι από τη Μέση Ανατολή, από όχι, την Άπο. Μα είναι ένα θέμα σε αυτό. Όπου έχουν εμφανιστεί. Εγώ δεν είπα από την Άπο. Σα είπα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί δεν πάτε τώρα στην Άπο Ανατολή για να επιχειρηματολογήσετε. Σα λέω συγκεκριμένο. Αυτό δεν σημαίνει. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχονται στις διατάξεις του Δουβλίνου 2 όσον αφορά τους πρόσφυγες. Καλά, οι ψυχές οι ανθρώπινες είναι στις υπάρχουν διατάξεις, ως τελική ανάλυση δηλαδή. Να πούμε λοιπόν. Όταν πεθαίνει άλλος και τον εκτελούν στον δρόμο. Είναι θέμα συνθήκης ή είναι θέμα αξιοπρέπειας της υποτίθεται μιας Ευρώπης πολιτισμένης. Αυτό για ποιο λόγο δεν το συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καπερνάρη. Η απάντηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς δεν προβλέψαμε τι θα γινόταν, έστω και με αυτές τις προϋποθέσεις που λέτε εσείς, έτσι ώστε εγκαίρως και εγκύρως να προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους πείσουμε ότι έρχεται αμεσότατα ο κίνδυνος αυτός και να αντιμετωπίσουμε από κοινού με αυτούς την επερχόμενη κατάσταση. Ναι. Αυτό γιατί δεν έγινε. Είναι θέμα ικανότητος ή ανικανότητος της κυβέρνησης. Ποιες κυβέρνησες, ελληνικές. Εσείς, της ελληνικής. Της πρώην και της τωρινής. Της τωρινής, λέει η κυρία Καραμπίδη. Της τωρινής, κυρία. Της τωρινής. Αυτό κάναμε, κύριε Καπερνάρο. Ακούστε. Μόλις αναλάβαμε, κάναμε αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνατε. Που πήγαμε στην Ευρώπη και τους είπαμε ότι είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα και γενικό. Τους καλούσατε να έρθουν, γιατί λέγανε όλοι στη Μουρή τι λέγατε. Και η κυρία Χρυσοδουλοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Μην αλλάζετε το κλίμα. Τους παίρναμε τηλέφωνο. Φαίνεται ότι δεν καταλάβατε ότι μπήκε η Ρωσία, μπήκαν και πέφτουν πύραυλοι και τώρα μπαίνουν και κερσίδες. Δεν καταλάβατε. Κυρία Καρακώστα, τι παρανέβητε χωρίς να σας το ζητήσω. Ωστόσο όμως, θα δεχόμουν να κάνετε παρέμβαση, αλλά με σωστά στοιχεία. Εάν, για να τελειώνουμε, ήταν σωστή οι επιλογές σωστές και η πολιτική σας σωστή, δεν θα αλλάζατε, εκτός αν την αλλάξετε ως επιτυχημένη, την υπουργό σας επί του μεταναστευτικού. Ωραία. Εάν λοιπόν θεωρείτε επιτυχημένη, δεν θα την αλλάξετε. Επειδή λοιπόν πρέπει, να ολοκληρώσουμε. Ναι, παρακαλώ όμως, γιατί βλέπω έχετε πολλά χαρτιά εκεί, μην μας πάρει βράδυ. Να μιλήσει, να μιλήσει ο κύριος Παγιωτόπουλος. Ένα λεπτό. Να ακούσουμε τον συνάδελφο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Νίκο, να το μαζέψω. Θα ξανάρθω σας, κύριε Καπερνάρο. Δεν σας. Θέλετε να ολοκληρώσω τη φράση σας. Κοιτάξτε, επειδή λέτε ότι έχω χαρτιά, σημείωσα και αυτά που είπε η Deutsche Welle. Ότι η Άγκυρα έχει το ρόλο κλειδί στο προσφυγικό. Και τα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν ακούγεστε, μισό λεπτό. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Νίκο. Μισό λεπτό. Θα γυρίσω, Νίκο. Ναι, να πούμε τα και το προσφυγικό. Αυτή τη στιγμή τελειώνει το πρόβλημα που λέγεται Ελλάδα, γιατί έχει δύο πτυχές. Έχει το ευρωπαϊκό, το πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη το θέμα του προσφυγικού. Και το άλλο ήταν ότι μέχρι τώρα είμαστε ο αποδιοπομπαίος τράγος
σε σχέση με το τι είχαμε κάνει, δεν είχαμε κάνει βάσει των υποχρεώσεών μας. Αυτή η πρόσχερη συμμαχία της κυρίας Μέρκελ, και λέω πρόσχερη γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό μέχρι τις 6 Μαρτίου, 7 Μαρτίου που υπολογίζουν ότι θα έχουμε την επόμενη σύνοδο, την τελική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το τι θα γίνει. Τουλάχιστον σε αυτή τη σύνοδο η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε ό,τι δεν είχε καταφέρει τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, να δώσει ένα πλάνο, ένα σχέδιο ότι προχωράνε τα hot spots. Εντάξει, το ήθελε και η Μέρκελ όμως. Σαφώς και το ήθελε. Για να εξηγήσουμε την κατάσταση. Για να ξεφύγει από αυτή την πίεση που υπάρχει από τις χώρες του Βίζεγκραντ και την Αυστρία. Οι οποίες αυτές τις χώρες δημιουργούν το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Δεν θα κλείσουν τα σύνορα. Αυτός ο κίνδυνος παραμένει. Και στην επόμενη σύνοδο, ενδεχομένως το Plan B, το οποίο πιέζουν πάρα πολύ, είναι να κλείσουν τα σύνορα, δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα, να πάνε στα Σκόπια. Μάλιστα. Βουλγαρία. Και από εκεί και πέρα να διαχειριστούμε εμείς ένα πρόβλημα το διαχειριστούμε εμείς το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Πάντως κύριε Καπερνάρα, το φτιάξαμε το μικρόφωνο. Κάνετε ένα λάθος. Οι Αφγανοί θεωρούνται πρόσφυγες πολέμου. Δεν είναι έτσι που το λέτε. Γι' αυτό παρενέβησε αυτό που είπατε. Πάστε το, συνεχίστε τη σκέψη σας. Κύριε Χατζή, μόνο οι Σύριοι και οι Αφγανοί. Δεν θα διαφωνήσω αν θέλετε και σε αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό στην κατηγορία. Τι θεωρούνται σας λέω. Απλά ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα για τους Σύρους. Ωστόσο όμως, οποιοδήποτε έχει, αν θέλετε και στο Πακιστάν, γιατί και εκεί έχουν. Και από το Μαρόκο από εδώ πέρα έρχονται να περάσουν. Ακούστε, όλοι. Έχουν μάθει όλοι και έρχονται. Θα παραβλέψουμε το γεγονός ότι η Τουρκία τους δέχεται με 40 ευρώ να φεύγουν από το Μαρόκο να πάνε στην Τουρκία και να τους στείλει τους Μαροκινούς μέσω των διακινητών στο Αιγαίο και στη συνέχεια να τους έχουμε εδώ. Αυτά πρέπει να τα παραβλέψουμε. Αυτούς τους θεωρούμε πρόσφυγες. Αν θεωρούνται πρόσφυγες, τότε να πω και αυτοί είναι. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο η Έκδοτη Καθημερινή μιλάει για ακραία σενάρια για τη Σέγγεν. Εδώ θέλουν, σκέπτονται, έπεσε και η ιδέα να εξαιρέσουν από τη Σέγγεν τα νησιά του Αιγαίου. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται και κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για να είμαστε ήσυχοι τι γίνεται. Και εγώ σας λέω εντάξει τα πότε έγιναν. Γιατί έγιναν τώρα και δεν έγιναν όταν έπρεπε. Το είναι ένα άλλο θέμα. Έρχονται λοιπόν και γεμίζουν. Σε 4 μέρες είναι 13.000. Τους μέτρησαν. Θα τους στείλουν, θα τους πάρουν. Κλείσαν τα σύνορα στα Σκόπια. Είδατε τι γίνεται με αυτούς. Ναι. Λέει δεν τους στέλνουμε. Λένε θα πάρουμε τόσους. Βάζουν αριθμό. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε αριθμό. Ήρθε το ΝΑΤΟ για να ολοκληρώσουμε. Ήρθε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που ήρθε, μην ξεχάσουμε ποτέ, σας παρακαλώ πολύ να θυμηθούμε σήμερα που το συζητάμε, το ΝΑΤΟ αυτό ήθελε. Ήρθε και έβαλε τη σκιά του στο αρχιπέλαγος. Είχαμε ένα status quo το οποίο ανετράπη. Και ξέρετε τι συνέπεια θα έχει με το ΝΑΤΟ. Ότι δεν θα κάνουμε ποτέ τα 6 ναυτικά μας μίλια σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας 12. Και αυτό ξέρετε γιατί. Διότι το ΝΑΤΟ δεν το συμφέρει να γίνουν 12 τα ναυτικά μας μίλια, διότι τα διεθνή ύδατα θα γίνουν 26% ως κυριαρχία στο Αιγαίο, ως διεθνή ύδατα. Η Ελλάδα θα αυξήσει την κυριαρχία της, η Τουρκία δεν θα πάθει τίποτε. Ωραία, και εντάξει. Θα έχουμε για πάντα 6 ναυτικά μίλια στο αρχιπέλαγος, δηλαδή το Αιγαίο. Σημειώστε το αυτό. Είναι σημαντικό να πω μια άλλη εικόνα που αρχίζει να γυρίζει στην Πορτογαλία. Ένα δευτερόλεπτο. Να πω το εξής, ότι αμέσως μετά από αυτό που θα πείτε θα περάσουμε και στο άλλο θέμα που είναι το ασφαλιστικό. Συμφωνώ. Γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Συμφωνώ. Ο Νίκος Παγιωτόπουλος προηγουμένως παρουσίασε, Νίκο, για τους αγρότες κάποιες προτάσεις. Ακριβώς. Και θα υπάρξει μια συσκεψή σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση που θα παρουσιαστεί αύριο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Καρακώστα, κάντε την παρατήρηση που θέλετε για να περάσουμε στη συνέχεια. Εκτός από τους κινδύνους που υπάρχουν και πραγματικά τους λέμε και τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Για έναν τώρα. Σας παρακαλώ. Αυτό χρόνο. Δεν το δέχουμε. Ένα τώρα δευτερόλεπτο. Κάνουμε μία ώρα εκπομπή και μόνο τρομοκρατούμε τον κόσμο. Μα τι τρομοκρατούμε τον κόσμο, η αλήθεια είναι τρομοκρατία. Α, συγγνώμη, τώρα γιατί είναι αλήθεια δηλαδή ότι όλα αυτά που ο κύριος Καπερνάρος θα συμβούν αύριο. Άποψη είναι, έχει δηλαδή, να μην έχει δηλαδή. Εγώ να μην έχω τη δική μου. Διαβάστε 400. Σήμερα την καθημερινή. Εγώ, λοιπόν, κυρία Βουλευτά, διαβάστε σήμερα την καθημερινή. Δεν λέει ο Καπερνάρος. Τα λένε έγκλητοι δημοσιογράφοι από έγκυρες πηγές. Ωραία, το λέει καθημερινή. Γιατί ο τρόμος φοβάται είναι αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, να σας πω όμως και κάτι άλλο. Γιατί δεν βάζει πρωτοσέλιδο, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, μιας ευρωπαϊκής χώρας, αρχίζει να ζητάει πρόσφυγες, τόσους επιστήμονες, τόσους για την αγροτική γη, τόσους γι' αυτό. Αρχίζει δηλαδή. Κύριε Καπερνάρο, να τελειώσω. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τους 27 εγγράφους να συνενέσουν και δεν το επέτυχε αυτό. Παρά μόνο του είπαν, σας δίνουμε αυτό το στάτους μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου. Κύριε Καπερνάρο, μέχρι τις 6 Μαρτίου. Έχω να σας πω με αυτό το παράδειγμα που έφερα.
ότι αρχίζει να αλλάζει η λογική και η νοοτροπία των ευρωπαϊκών χωρών και των Ευρωπαίων ηγετών. Απλώς κινδυνεύουν τα συμφέροντά τους, κυρία Καρακώστα. Κυρία Καρακώστα, κυρία 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 τα συμφέροντά τους. Μην νομίζετε ότι δεν σκέφτονται αυτοί με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Ο καθένας, για ανήμονο. Δηλαδή, όχι, να το διευκρινίζουμε αυτό. Το δικαίωμα. Δεν αλλάζουμε για τους πίσω. Απλώς τα συμφέροντά τους είναι άλλα. Σημασία όμως έχει αυτό που είπε και ο κ. Σαμιράς προηγούμενα. Ότι η Ελλάδα περνάει μια άλλη αντίληψη και μια άλλη νοοτροπία σχετικά με την έννοια της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα συζητιέται δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι ενστερνίζεται ο αντίπαλός σου. Σημασία έχει τι παλεύεις εσύ. Και πόσο το σκληρά το στηρίζεις προκειμένου να το περάσεις. Και πόσο σκληρά είσαι με την πλάτη στο καναβάτσο. Βήματα, καλά, αυτό περνά. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης, κυρία Καπερνάρο. Είμαστε υπέρ του ανθρωπισμού, κυρία Καπερνάρο. Χαρήκατε που οι άνθρωποι των νησιών μας αντιμετώπισαν έτσι τους πρόσφυγες. Δηλαδή, εσείς είστε καλοί άνθρωποι, είστε καλοί και οι άλλοι δεν είναι. Εσείς δεν είστε. Καλός άνθρωπος. Ο ανθρωπισμός, κυρία Καρακώστα. Ο ανθρωπισμός, κυρία Καρακώστα. Ο ανθρωπισμός θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Όχι να τους πιάνει πρεμούρα όλους όταν βλέπουν τα παιδιά. Και όλοι βομβαρδίζουν τώρα στη Συρία. Όλοι. Βομβαρδίζουν για να πάνε οι εργολάβοι να φτιάξουν την Τούρκοι, Ρώσοι, Αμερικάνοι, Γάλλοι. Όλοι. Γι' αυτό στην πρώτη μου τοποθέτηση μίλησα για την ειρήνευση. Θα μας κλέψουν στον αέρα. Και μακάρι και χαίρομαι που ο κ. Παπαμίκος τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσέξτε, εμείς έχουμε να προτείνουμε και ένα εξαιρετικό εκλογικό σύστημα, πιο αναλογικό. Όχι, μην με πάτε εκεί πέρα. Άρα θα πρέπει η συνεννόηση να υπάρχει. Για τον εκλογικό νόμο την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, θέλω να σας πω την αναγκαία η συνεννόηση σε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε σε, για να υπάρξει άλλο σύστημα. Και εγώ ήθελα μετά να σας πω, κύριε Μίρα. Φωνάζει επάνω ο Λέκος, δεν γίνεται. Πάμε σε διαφημίσεις και πολύ γρήγορα πάλι κοντά σας. Εβδομάδα γεμάτη ειδήσεις. Τι έχει αξία να γνωρίζεις? Σε έναν καταιγισμό εξελίξεων, εικόνων, πληροφοριών, κάνουμε φόκους στα σημαντικότερα. Η ανασκόπηση της εβδομάδας με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. 7 ημέρες Ελλάδα με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί. 10 χρόνια φροντίζουμε να έχετε ελευθερία στην κίνηση. 10 χρόνια CHA ανακουφίζει από τον πόνο και ελευθερώνει τις κινήσεις σας. CHA από τη Viva Farm. Τέρμα πια στις πρόχειρες λύσεις όταν θέλετε να φάτε κάτι μπροστά στη τηλεόραση. Σας παρουσιάζουμε το TableMate, το πτυσσόμενο τραπεζάκι αναλόγιο με πολύβολικα πόδια για να το έχετε κοντά σας στον καναπέ, στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Προσαρμόζεται σε 6 διαφορετικά ύψη και 3 θέσεις, που σημαίνει ότι έχετε 18 λύσεις για επιπλέον επιφάνεια εργασίας. Για να τρώτε, να διαβάζετε, να δουλεύετε, να διαβάζουν τα παιδιά, να τρώνε, να ζωγραφίζουν. Το μυστικό είναι στα δυο του πόδια που του επιτρέπουν να το φέρνετε πολύ κοντά σας. Ιδανικό όταν χαλαρώνετε στο κρεβάτι ή όταν βρίσκεστε στην εξοχή και τον κήπο. Μαζί θα πάρετε και ένα εκπληκτικό δώρο, τις τσέπες του καναπέ, για να οργανώσετε όταν κάθεστε στην πολυθρόνα ή τον καναπέ τα τηλεκοντρόλ, τα γυαλιά, τις εφημερίδες και τα περιοδικά σας. Κλείνει για να φυλάσετε. Τώρα διατίθεται και με υποδοχή για ποτήρια. Έτσι κερδίσατε περισσότερο χώρο όταν απολαμβάνετε το φαγητό σας. Ακόμη και τα παιδιά θα ζωγραφίζουν με μεγαλύτερη άνεση. Η υποδοχή προσαρμόζεται πανεύκολα σε όλα τα μεγέθη ποτηριών και παραμένει σταθερή και επίπεδη σε κάθε γωνία. Καλέστε στο 210-2706-090 και αποκτήστε το πτυσσόμενο τραπεζάκι αναλόγιο με δωροτηθήκη οργάνωσης TableMate στην ειδική τιμή των 24 ευρώ και 90 λεπτών. Εγγυημένες αγορές πιστοποιημένων προϊόντων και εξυπηρέτηση σε ιδιόκτητο σέρβις. Μία προσφορά Telemarketing Store. Μετά από πολλά πειράματα, ένα είναι το συμπέρασμα. Πορτοφόλι, όπως το ξέρατε, τέλος. Δεν το χρειάζεστε πια. Από σήμερα, αυτά τα δύο είναι το πορτοφόλι σας. Η δωρεάν εφαρμογή Viva Wallet που κατεβάζετε στο κινητό σας και η Viva Wallet Card. Ένας νέος, ασφαλής τρόπος συναλλαγών που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Viva Wallet, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Αποκτήστε τη Viva Wallet Card μόνο με 4,99 ευρώ στο 13855 ή στο vivawallet.com και κατεβάστε εντελώς δωρεάν το Viva Wallet App στο κινητό σας.
Το Όλοι Μαζί Μπορούμε άνοιξε την αυλαία. Μεγάλες θεατρικές παραστάσεις για όλους εσάς, με μόνο αντίτιμο τη συνεισφορά σας σε τρόφιμα. Caveman, ο άνθρωπος των σπηλαίων, για ένα τη χρονιά στο θέατρο Coronet. Caveman, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, σκηνοθεσία Γιώργος Οικονόμου. Θέατρο Coronet, Φρύνης 11 και Ημιτού στο Παγκράτη. Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Κρατήστε θέση από την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου τηλεφωνώντας το 210-4800-170-174. Όλοι μαζί μπορούμε. Κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος βλέπει μόνο το 1% του πλανήτη. Το 99% είναι εκεί έξω και σε περιμένει. Γι' αυτό μπες τώρα στο airtickets.gr ή κατέβασε το νέο application και κλείσε την επόμενη σου πτήση. Airtickets. Ο κόσμος είναι εκεί έξω. Ταξίδεψε. Παλαπλάστ. Η μεγάλη ελληνική δύναμη στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών. Πρωτοπόρος στα αυτόματα συστήματα άρδευσης, ίδρευσης, θέρμανσης. 40 χρόνια τώρα. Τεχνολογία αιχμής. Πιστοποιημένη ποιότητα. Εξαγωγές σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Παλαπλάστ. Ελληνική, δυνατή, καινοτόμος. Sweet Charity. Το θρυλικό musical του Bob Fosse σε μια φαντασμαγορική παραγωγή με ένα all-star ελληνικό cast. Στο ρόλο της Charity, η Σμαράγδα Καρύδη. Sweet Charity. Η μαγεία του Broadway στο θέατρο Badminton. Ρευματισμοί ή αρθρητικά. Ενώ τα χάπια περνάνε πρώτα από το στομάχι για να φτάσουν στο σημείο του πόνου, το νέο Voltaren Forte εφαρμόζεται κατευθείαν στην άρθρωση και δρά για 12 ώρες. Το Voltaren Forte είναι δύο φορές πιο δυνατό και ανακουφίζει από τον πόνο για όλη τη μέρα. Νέο Voltaren Forte. Το μόνο με 12 ώρες δράση. Η χαρά της κίνησης. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα φρούτων δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρή μαρμελάδα φρούτων ανακουφίζει με αποτελεσματικό τρόπο και βοηθά στην ομαλή λειτουργία του ενδέρου. Ταμαρή αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 30 χρόνια. Ένα τεχνικό για το ψυγείο μου. Παρακαλώ. Είμαι ο μάστερος για το ψυγείο. Μα καλά τόσο άμεσα. Εσείς. Ο ηλεκτρολόγος για την κουζίνα σας. Μα. Μόλις χάλασε. Αχα. 11-8-80-80. Ένας μυθικός ήρωας. Μια φανταστική περιπέτεια. Ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλοδέρας. Η νέα μεγάλη παιδική παράσταση του θεάτρου Badminton. Στη ζωή σου έχεις μάθει να αλλάζεις. Να αλλάζεις για κάτι καλύτερο. Κάτι πιο λειτουργικό. Κάτι πιο σύγχρονο. Κι όμως υπάρχει κάτι που δεν έχεις αλλάξει ακόμα. Το ρεύμα σου, που σήμερα γίνεται πιο έξυπνο και πιο οικονομικό από ποτέ. Μήπως ήρθε η ώρα να το αλλάξεις? Έλα τώρα στη Βάτ και Βολτ και κέρδισε από 12,5% έως 19% έκπτωση στο ρεύμα σου έως το τέλος του χρόνου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Βάτ και Βολτ. Η επόμενη σου ενέργεια. Η δίκη στον Sky αποκαλύπτει η πιο μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Η έρευνα του Αρίου Πάγου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όλο το παρασκήνιο του ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟ. Τη Δευτέρα, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. NCIS New Orleans. Πρώτη φορά την ελληνική τηλεόραση από 24 Φεβρουαρίου. Καθημερινά στις 10 και 4 το βράδυ. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Να πάμε να δούμε την Αγγελική την Κυλιτζόγλου, να δούμε και τα social media και να πάρουν μια γεύση και οι καλεσμένοι μας. Έλα Αγγελική, είσαι έτοιμη? Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λένε λοιπόν ο κόσμος στα social media, στο Twitter, στο Facebook κτλ. Βεβαίως. Σχολιάστηκε λοιπόν η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας ενημέρωσε χθες το Κοινοβούλιο για τα όσα διαδραματίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και μεταξύ άλλων μίλησε για στοχοποίηση της Ελλάδας από ξενοφοβικές κυβερνήσεις, όπως είπε, και μάλιστα για μεθοδεύσεις ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου η χώρα μας, συγγνώμη, να στοχοποιηθεί για τις κινήσεις στο προσφυγικό. Στον Πρωθυπουργό απάντησε μέσω Twitter ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέφερε για το μεταναστευτικό προσφυγικό, ο κύριος Τσίπρας επέριψε και πάλι τις ευθύνες σε όλους τους άλλους, αλλά δεν παραδέχθηκε τα λάθη του.
θέση στα όσα πήρε ο Πρωθυπουργός, πήρε και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία έγραψε στο Twitter. Δυστυχώς είχατε βαρουφάκιδες και στο προσφυγικό που διέλυσαν αντί να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας μεταναστών. Ναι, τώρα... πάντως Αγγελική, επί της ουσίας ναι. Και πάντως. Του προβλήματος ούτε ο κύριος Δένδιας ούτε η κυρία Γεννηματά απαντούν στον κύριο Τσίπρα. Στο γεγονός δηλαδή ότι κάποιες χώρες, τις περιέγραψε νωρίτερα ο Νίκος, τις περιέγραψαν και οι ανταποκριτές μας, λειτουργούν κάπως διαφορετικά και δεν προσαρμόζονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν απαντήσεις αυτές που δώσανε επί της ουσίας. Ήταν καθαρά απαντήσεις αντιπολιτευτικού τύπου. Αντιπολιτευτικού τύπου, ακριβώς. Αυτό. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ την Αγγελική. Ήτανε... Τώρα τι έχουμε τώρα. Έχουμε πηγαδάκι εδώ πέρα. Κάμε με ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ιδιαίτερες συνομιλίες. Για το προσφυγικό συζητάμε. Πει, θα μου δώσω μισό λιτάκι. Αγαπάμε και δύο το βουνό. Και εγώ θα ήθελα μισό. Αυτή δουλειά κάνουμε τώρα. Πολύ σύντομα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα στο πάνελ 6 άνθρωποι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, νομίζω ότι καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει έξοδος, πιθανή έξοδος από τη Σέγγεν. Γιατί δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να το διευκρινίζετε αυτό. Δεν πρόκειται για έξοδο. Εντάξει, δεν είναι έξοδο, είναι αναστολή. Μερικοί αναστολή. Βάλτε το πως θέλετε. Μα έτσι είναι, δεν το βάλω πως θέλω, γιατί μου το λέτε. Ωραία, σωστά. Συγγνώμη. Αναστολή, μερική αναστολή. Λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει και ποιες είναι οι συνέπειες από κάτι τέτοιο. Να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον θα έχουμε εγκλωβισμένους εδώ πέρα 1,5-2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Να συνειδητοποιήσουμε ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τον τουρισμό. Να συνειδητοποιήσουμε ότι θα έχουμε τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Γιατί πλέον η Ελλάδα θα έχει γίνει ουσιαστικά σαν μια αποθήκη όπου θα έρχονται κάποιοι πρόσφυγες και δεν μπορούν να φύγουν. Ναι, αλλά και ακόμα και εμείς. Συμπεριλάβει στην πολιτική σας σκέψη, στην πολιτική σας αντίληψη των πραγμάτων, την άνοδο, όπως το ακούσαμε, της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ακροδεξιάς, παραβάλλω. Την άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν το βλέπω αυτό να το σκέφτεται το πολιτικό σύστημα. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα να πληρώσει το λογαριασμό το πολιτικό σύστημα, κάνει το κορόιδο. Σφυράει διάφορα. Όχι, όχι. Το πολιτικό σύστημα, το έχω πει επανειλημμένος, ναι. Έχει κάνει λάθη, έχει χάσει την εξουσία του. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι θέμα ακροδεξιάς και κοράρισεράς. Αλλά... Και γι' αυτό, επειδή άκουσα κάτι από την. Όχι, λέω, υπάρχει μια τάση. Πιο, αυτό... πιο πριν, μισό λεπτάκι. Μην μπούμε στη ζυγαριά ποιο είναι. Άνθρωποι, όχι, όχι, όχι. Όλοι το ίδιο λέμε. Απλά είναι επιτακτική ανάγκη σε αυτή τη φάση να εφαρμόσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και να πιέσουμε προς τα έξω ώστε να εφαρμόσει και η Τουρκία όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Και να μην πάμε σε μια λογική διαπραγμάτευση ότι κλείνουμε την αξιολόγηση και μας λύνουν το πρόβλημα. Η Τουρκία, μόνο με καρότα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να συμμορφωθεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει εργαλειοποιήσει το θέμα του προσφυγικού πολιτικά και το κάνει με πολιτική σκοπιμότητα. Γιατί το κεντρικό σύστημα της Τουρκίας προωθεί τους διακινητές. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Όταν τα κάνεις εξωτερική πολιτική, πρέπει να ξέρεις και τι διαπραγματευτική ισχύει. Ένα μήνυμα και για τον ΝΑΤΟ. Πάτε μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω για την κυρία Καρακώστα ευθέως και μετά θα σας το λόγο. Λέει ένας φίλος εδώ και σας ρωτάει να πάτε, λέει, να μιλήσετε με τους 250 κατοίκους στο Καστελόριζο, εάν είναι τρομοκρατημένοι με 800 μετανάστες στο νησί. Νομίζω ότι αν ακούσατε και τον Και ο φίλος τηλεθεατής το ξέρει το θέμα από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό μας θέτει αυτό το ερώτημα. Παρακαλώ, βέβαια είναι ρητορικό το ερώτημα του ανθρώπου. Σήμερα έτυχε να ακούσω στην τηλεόραση τον δήμαρχό τους. Αντίθετα πράγματα είπε ο δήμαρχός τους, δεν ξέρω. Μην παρουσιάζουμε άλλη εικόνα, κυρία Καρακώστα. Τώρα έχουν τεράστια προβλήματα τα νησιά. Δηλαδή, λέμε να συνοηθούμε, να βρούμε λύση. Παρά παρουσιάσουμε ότι όλα είναι τέλεια. Σας παρακαλώ, τεράστια προβλήματα έχουμε τα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν ήταν τη δική μου άποψη, αν μου επιτρέπετε, για να πάρω τη σκητάλη από τον κύριο Παπαδημήτρη. Ναι. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε φοβικά το ΝΑΤΟ, διότι από τη στιγμή που η Τουρκία κάνει όλο το παιχνίδι, καλό είναι που αφού είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλιώς αν δεν είμαστε να σηκωθούμε να φύγουμε. Όχι, ο κύριος Τσίπρας το ξεκαθάρισε. Κινέσας σε συνέντευξή του. Ένα λεπτό, ναι. Θέλω να είμαι καθαρός εγώ με αυτά. Ο κύριος Τσίπρας σε προεκλογική του συνέντευξη είπε: εμείς από το ΝΑΤΟ δεν φεύγουμε. Ούτε είναι πρόθεσή μας. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Μπαλαούρος που φιλοξενήσαν προχθές στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, μας είπε ότι το καταστατικό λέει άλλα και εμείς θα δούμε αν θα φύγουμε. Κύριε Χατζή, και η κυβέρνηση πάντως με αυτό το, και το ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει με αυτό το θέμα, κυρία Καρακώστα. Με συγχωρείτε που το θέτω, αλλά είναι μίζωρος πολιτικής σημασίας. Κύριε Χατζή, μου επιτρέπετε.
Λοιπόν, εδώ και 30 χρόνια κάνουμε κοινές ασκήσεις στο Αιγαίο με διάφορες δυνάμεις συμμαχικές του ΝΑΤΟ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αντί να κάνουμε ασκήσεις, ας κάνουμε τώρα μια δουλειά που έχει να αντιμέτωπει τους διακινητές και την Τουρκία. Βεβαίως δεν είμαστε χαζοί Έλληνες και έχω εμπιστοσύνη σε κάποιο βαθμό. Ακόμα θα σας πω και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κυρίως αναφέρομαι στο στρατιωτικό του δυναμικό και προσωπικό, να ελέγχει και να ξέρει τι γίνεται στο Αιγαίο. Ναι. Είτε είναι το ΝΑΤΟ είτε δεν είναι. Ναι. Αλλά να αποφασίσουμε, τα ελληνικά σύνορα δεν λέμε ότι είναι εξωτερικά της Ευρώπης. Ναι. Είναι αλακάρτ. Ναι. Μια είναι ελληνικά και μια είναι εξωτερικά της Ευρώπης. Να έρθουν και οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοι και να βοηθήσουν. Εσείς, και άμα δούμε ότι δεν θα συμφωνήσουμε, να φύγουμε. Ευρωπαϊκή εκτοφυλακή είναι η μόνη λύση. Σωστό. Αλλά οι Ευρωπαίοι την έχουν ρίξει στις κερκίδες αυτήν. Συνόδου, υπάρχει αυτό που λέει ο κ. Παπαδημήτρης. Μην μιλάτε μεταξύ. Για τη σύνοδο τη 6η Μαρτίου. Μην μιλάτε μεταξύ σας, παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεται κανείς. Λοιπόν, κυρία Καρακώστα, συμφωνείτε με την παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή? Πιστεύετε ότι θα αποσυμπιέσει και είναι θετική η παρουσία της συμμαχίας? Οι κανόνες που βάλαμε, οι όροι που βάλαμε, οι κανόνες που βάλαμε, θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, η δουλειά που έχουμε αναθέσει να κάνει το ΝΑΤΟ είναι συγκεκριμένη. Και το γεγονός ότι όλη η κίνηση γίνεται, η απόφαση δηλαδή ότι να κινηθούν στα παράλια της Τουρκίας με συγκεκριμένο σκοπό. Στα να περιοριστεί. Τουρκικά χωρικά είδα τα λέει, ναι, η συμφωνία. Να περιοριστεί δηλαδή το προσφυγικό και να λυθεί από την Τουρκία. Συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Κάτι. Είμαστε θετικοί στην παρουσία του ΝΑΤΟ, αλλά δεν βάλατε στους κανόνες. Το κακό είναι ότι δεν βάλατε στους κανόνες. Στους κανόνες οι Γερμανοί, όχι συγγνώμη, μισό λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Όχι, αφήστε, λέμε. Μην μου μιλάτε υποθετικά. Όχι, πού υποθετικά. Μην μου μιλάτε υποθετικά. Ναι, εμείς αβάσαμε. Γιατί εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ. Και όντως μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι κατά του ΝΑΤΟ. Τους κανόνες τους έβαλαν οι Γερμανοί μαζί με τους Τούρκους. Αυτό είναι το κακό για να λέμε τις αλήθειες. Απουσιάζοντας του Επιτρόπου. Και ο κ. Αβραμόπουλος. Ο κ. Αβραμόπουλος κινείται προς σωστή κατεύθυνση και κάνει τα πάντα για να βοηθήσει. Μην τον αδικούμε, γιατί όχι έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες. Αλλά για το δεν ΝΑΤΟ. Να αδικήσουμε την αλήθεια όμως. Οι Γερμανοί μαζί με τους Τούρκους το έβαλαν τους κανόνες. Το αποτέλεσμα μετράει. Θα βοηθήσει ή όχι? Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ θα δούμε στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή εδώ όλοι ανήκετε σε διαφορετικά κόμματα, σε διαφορετικούς σχηματισμούς, έχετε τις δικές σας απόψεις. Η δεξιά, ανέκαθεν, κυρία Καρακώστα, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός μας σύμμαχος και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λύση για την ελληνική κοινωνία, οικονομία και το μέλλον της χώρας. Αυτό δεν το υιοθετούσατε κάποτε. Όχι. Σήμερα φαίνεται να υιοθετείτε πλήρως μια πολιτική της δεξιάς. Πώς θα πού στρίβετε? Θα σας απαντήσω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε υπέρ του ΝΑΤΟ, δηλαδή υπέρ των στρατιωτικών μορφών αυτού του τύπου γενικώς. Όμως σήμερα η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα, έτσι θα κινηθούμε ως κυβέρνηση. Εντάξει. Έτσι θα έχει τα ζητήματα, δεν είναι αλλιώς. Εντάξει. Να πούμε ότι θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πρέπει να σας πω ότι η Μέρη Πολάλη, συνάδελφος, έχει πάει με την κάμερα του ακραίου στο hot spot του σχιστού. Έχει μιλήσει με ένα στρατιωτικό εκεί. Μας έχει πει τι γίνεται ακριβώς, θα τα δούμε. Θα κρατήσουμε λίγο τους καλεσμένους, Γρηγόρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, για να μας κάνουν ένα τελικό σχόλιο κλείνοντας. Ο κ. Παραμίκος που δεν μίλησε, ο κ. Καπερνάρος που δεν μίλησε, ένα τελικό σχόλιο. Ο κ. Σαμιράς τα είπε όλα και η κυρία Καρακώστα. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και μετά γυρίζουμε να δούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Μέρης. Επειδή το όνειρο από κάπου αρχίζει, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το X-Factor. X-Factor audition will start in 3 23 και 4-24 Φεβρουαρίου. Έλα και εσύ να παρακολουθήσεις ζωντανά τις οντισιόν. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις, audition, it could change your life forever. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Φτιάξε το δικό σου Κοσμοτέ One με επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες σου για σταθερή και κινητή επικοινωνία. Δες τις επιλογές προγραμμάτων στο κοσμοτέ.gr. Position 1.
Τάντε! Νο. Πιο ίσιο το κουτεπιέ. Πιγουέτ! Εξελόν. Εσύ θέλεις δουλειά. Για θέατρα, σινεμά και όλα τα θεάματα, 11898. Στις πληροφορίες, Μανούλα. Το σήμερα και το τώρα της ενημέρωσης μπορούμε να το παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο, όπου και αν είμαστε. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, live, on demand, ειδήσεις, ήχος. Το νέο app του sky.gr. Ιχθυέλαιο από τις πιο καθαρές θάλασσες υψηλής περιεκτικότητας σε ωμέγα 3 λιπαρά. Αυτό είναι το ωμεγαλέν. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Ωμεγαλέν. Καρδιά όλο υγεία με ωμέγα 3. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Πάντε ντε, πάντε τουά, πάντε κάτρο. Για εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία και ό,τι άλλο για την υγεία, 11898. Στις πληροφορίες, Μανούλα. Οι ενεργειακές εξελίξεις δίνουν ραντεβού 25 με 28 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo Climatherm Energy 2016. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανική ψήξη, θέρμανση, ίδρευση, φυσικό αέριο, εξαερισμός, τα πάντα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Climatherm Energy, μαζί για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον. Οργάνωση Project. Ο Μελωδία σας προσκαλεί στην παράσταση Ριχάρδος ο Τρίτος του William Shakespeare, 5η 25 Φεβρουαρίου στο Σύγχρονο Θέατρο. Στο ρόλο του Ριχάρδου η Κέτη Κωνσταντίνου. Συντονιστείτε στον Μελωδία 99,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Ο Ιταλικός Εσπρέσο Καφέ Βολκάνο, τώρα σε κάψουλες συμβατές με μηχανές Νεσπρέσο. Απολαύστε τον Καφέ Βολκάνο σε 4 μοναδικές ποικιλίες. Μοναδική προσφορά γνωριμίας, τα 10 πακέτα με 100 κάψουλες, μόνο με 29,90 και δώρο τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας, παραγγείλετε εύκολα online στο www.cafevolcano.com, τηλεφωνήστε στο 210-8099-665 και θα παραλάβετε άμεσα τον Καφέ Βολκάνο σε όλη την Ελλάδα. Μετά από πολλά πειράματα, ένα είναι το συμπέρασμα. Πορτοφόλι, όπως το ξέρατε, τέλος. Δεν το χρειάζεστε πια. Από σήμερα, αυτά τα δύο είναι το πορτοφόλι σας. Η δωρεάν εφαρμογή Viva Wallet που κατεβάζετε στο κινητό σας και η Viva Wallet Card. Ένας νέος, ασφαλής τρόπος συναλλαγών που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Viva Wallet, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Αποκτήστε τη Viva Wallet Card μόνο με 4,99 ευρώ στο 13855 ή στο vivawallet.com και κατεβάστε εντελώς δωρεάν το Viva Wallet App στο κινητό σας. Τώρα η σκόνη είναι παρελθόν. Το έξυπνο ξεσκονιστήρι από 25 ευρώ και 99 λεπτά μόνο 12 ευρώ και 99 λεπτά. Με δώρο το σπρέι που τραβάει τη σκόνη. Καταφέρατε ποτέ να καθαρίσετε τη σκόνη από όλα τα δύσκολα σημεία του σπιτιού? Σήμερα μπορείτε. Χάρη στο έξυπνο ξεσκονιστήρι, αφαιρέστε τη σκόνη χωρίς να μετακινήσετε τίποτα. Ακόμη και από σημεία που δεν φαντάζεστε ότι θα μπορούσατε. Διαθέτει χιλιάδες λεπτές ίνες που περιστρέφονται με 250 στροφές το λεπτό, αφαιρώντας όλη τη σκόνη σε δευτερόλεπτα. Λειτουργεί με μπαταρίες. Κάνει όλη τη δουλειά για σας στο 1/5 του χρόνου. Σκαλιστά έπιπλα. Το πάνω μέρος των βιβλίων. Ράφια με διακοσμητικά, καθρέφτες, βάζα, καλοριφέρ, πόρτες, ντουλάπια, φωτιστικά, κάγκελα, περσίδες, σημεία χωρίς πρόσβαση, τα ηλεκτρονικά σας. Το λάτρεψα, το υγιή του υπολογιστή μου. Το έξυπνο ξεσκονιστήρι λειτουργεί με στατικό ηλεκτρισμό και συγκεντρώνει τη σκόνη στις ίνες του. Με το σπρέι που θα σας δώσουμε ενισχύεται ακόμη περισσότερο η δράση του. Όταν τελειώσετε, το τεινάζετε ή το πλένετε και είστε έτοιμοι για την επόμενη χρήση του. Ξεσκονίζω τώρα πια τα έπιπλά μου χωρίς να μετακινώ τα μπιμπελό μου. Τώρα έχετε το έξυπνο ξεσκονιστήρι με τις δύο κερδές. Τη μακριά για καθημερινή χρήση, για βαθιά σημεία και γωνίες. Και τη μικρή για τα μικρότερα αντικείμενα. Μαζί θα πάρετε δώρο το σπρέι που τραβάει τη σκόνη. Αποκτήστε το κι εσείς. Είναι φανταστικό.
από 25 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Με δώρο το σπρέι και δωρεάν έξοδο αποστολής. 2310 82 82 82. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, μπείτε στο www.diamantstore.gr. Επισκεφτείτε το δίκτυο καταστημάτων Diamant. Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου 12 στο κέντρο. Αθήνα, Βαλαωρίτου 17 στο Κολωνάκι. Πειραιάς, Ηρών Πολυτεχνείου 18. Μαρμαρίδης Έπιπλα. Τιμές σε ελεύθερη πτώση. Πολυμορφικός καναπές μόνο 389 ευρώ με ΦΠΑ. Πολυμορφικό σύνθετο μόνο 198 ευρώ με ΦΠΑ. Μαρμαρίδης Έπιπλα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Siesta Exclusive. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικό εξοπλισμό για ξενοδοχεία, μπαρ, καφέ, μαζική εστίαση. Αποκλειστικά από τη Ζούγρης ΑΕ. Κορυφαία επιλογή. Η σωστή ποιότητα. Στη σωστή τιμή. Φιόρε Ρουμπινατερίε. Εδώ είναι. Μην ψάχνεις. Διπλό κρεφάτι Κάνσας με αποθηκευτικό χώρο μόνο 690 ευρώ. Και δώρο το ορθοπαιδικό στρώμα. Άγρια προσφορά. Όμιλος Πορτοκαλί Ιστικμπαλ. Ιστικμπαλ.gr. Ψάχνετε απεγνωσμένα απαντήσεις. Πώς μπορεί, γιατί, νομίζω ότι, γιατί. Αναρωτιέστε πού οδηγούμαστε. Εντάξει, τον Κώστα Στεφανή και εμένα αυτή τη βδομάδα. Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης σε μαγικές διαδρομές με τον Κώστα Στεφανή. Ακόμα ανακαλύπτουμε τη φόρμουλα για στυλ στην πόλη. Μην με διακόπτεις, μόνο να πω. Και ευελιξία στις μετακινήσεις. Traction. Κυριακή στις 2 και 20 το μεσημέρι. Συνέχεια σε εμπορία μας, είναι εδώ οι καλεσμένοι μας, στους οποίους θα ζητήσω ένα σχόλιο και ειδικά από τον κύριο Αμυρά και τον κύριο Καπερνάρο μετά. Και θα πάμε στη Μέρη την Πολάλη, τη συνάδελφο, η οποία βρέθηκε στο σχιστό. Μέρη, καλημέρα. 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 Εδώ από το πρώην στρατόπεδο Στεφανάκη στο Σχιστό. Πρώην, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι ανενεργό. Εδώ σε πολύ λίγες ημέρες θα υποδεχτούν σε πρώτη φάση περίπου 1.300 πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι έτοιμες οι υποδομές με την υποστήριξη του στρατού. Έχει γίνει όλη η δουλειά εδώ για αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων, για μια παραμονή με όλα τα μέσα. Πριν από λίγα λεπτά, εμείς μπήκαμε μέσα στο στρατόπεδο. Εδώ συνομιλήσαμε με το συνταγματάρχη κύριο Μιχάλη Κλούβα και σας μεταδίδουμε τα πλάνα και την περιγραφή του για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να το δούμε λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Καλώς ήρθατε καταρχήν στο στρατόπεδο Στεφανάκη. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί ένας καταβλισμός για να υποδεχτεί, όπως είπαμε, 1.300 σε πρώτη φάση πρόσφυγες. Σε δεύτερη φάση έχει περισσότερη χωρητικότητα. Σε 11 μέρες το στρατόπεδο αυτό μετατράπηκε σε έναν χώρο φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων που θα έρθουν εδώ. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να φτιαχτούν οι υποδομές, να συντηρηθούν και να επισκευαστούν τα κτίρια, να αναπτυχθούν 126 σκηνές των 8 ατόμων η κάθε μία από αυτές και να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας αλλά κυρίως υγιεινής, έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς και σε ανθρώπινες συνθήκες οι πρόσφυγες. Αυτό το οποίο ήταν για μας δύσκολο και ήταν ένα στοίχημα το οποίο νομίζω κερδίθηκε ήταν η χωροταξία του καταβλισμού, όπου έπρεπε να είναι ευέλικτη. Από τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, δεν ξέρουμε αν πρόκειται να υποδεχθούμε οικογένειες, πυρηνικές οικογένειες ή μονογονεϊκές ή ασυνόδευτα παιδιά. Έτσι λοιπόν έπρεπε να σχεδιάσουμε το στρατόπεδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες και οι ευαίσθητες και οι πιο συνηθισμένες. Ειδικά για τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να πω ότι έχουν προβληθεί ξεχωριστοί χώροι να μην έχουν επαφή με τους ενήλικες. Για καλή μας τύχη τα στατιστικά λένε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αγόρια ηλικίας 15-16 ετών και έχουμε φροντίσει ώστε να βρίσκονται σε ασφαλείς συνθήκες. Στη διαδικασία υποδοχής του πρόσφυγα προβλέπεται η έκδοση πάσου, ταυτότητας δηλαδή, με την οποία μπορεί ελεύθερα να μπαίνει και να βγαίνει από το στρατόπεδο. Προβλέπονται οι ιατρικές εξετάσεις επιπρόσθετες, γιατί πρώτες έχουν γίνει στα hot spots στα νησιά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέσα στο καταβλισμό δεν υπάρχουν προβλήματα μετάδοσης ασθενειών, μικρός χώρος, πολλά άτομα.
Και επιπλέον έχουμε την ικανότητα, τη δυνατότητα να τους δώσουμε ήδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωσή τους, όπως κουβέρτες, sleeping bag, διάβροχα, και να έρθουν να μείνουν άλλοι σε κτίρια με θέρμανση, άλλοι σε σκηνές ισχυρού ψύχους, οι οποίες για τις καιρικές συνθήκες της Ελλάδας και τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες είναι ιδανικές. Εδώ έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, κύριε Συνταγματάρχα. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ο στρατός λειτουργήσε με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα και βλέπουμε ότι οι υποδομές είναι εξαιρετικές για αυτή την έκτακτη περίπτωση, για αυτή την περίπτωση ανάγκης. Ναι, είναι αλήθεια ότι μας δόθηκαν 11 ημέρες και νύχτες, πρέπει να πω, για να ετοιμαστεί όλο αυτό το στρατόπεδο. Βοήθησε πολύ η εμπειρία η οποία υπήρχε, είτε από διαβίωση στην Ήπεθρο, είτε από διαβίωση σε σκηνές, αλλά πολύ περισσότερο και οι αποστολές, στην οποία αρκετό μεγάλο μέρος του προσωπικού είχε συμμετάσχει, όπως στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, είναι μια εμπειρία η οποία αξιοποιήθηκε εδώ. Χρησιμοποιήθηκαν ως επιτοπλίστων στρατιωτικοί και φυσικά τεχνίτες και εργάτες εξειδικευμένοι, και πραγματικά το χρονοδιάγραμμά μας κύλαγε με τις ώρες. Έπρεπε μέσα στις 11 μέρες να μπορέσουμε να παραδώσουμε κάτι το οποίο έπρεπε να χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: αξιοπρέπεια και ανθρωπισμός. Εγώ θα παρατηρήσω το εξής, θα πω και τα hot spots, αλλά και αυτό που είδαμε, το οποίο είναι ένα πραγματικά θαύμα. Μπράβο στον ελληνικό στρατό που έκανε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να τα λέμε τα θετικά. Σε 11 μέρες και νύχτες. Έχει σημασία που το είπε. Εγώ είδα και έναν εξαίρετο αξιωματικό, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Τον είδα εδώ να μιλάει. Ένα πολύ συγκροτημένο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι πρωταγωνίστηκε σε αυτή την προσπάθεια. Και έκανε όλο αυτό με τους άντρες του, φυσικά. Γιατί εκεί είναι ομαδικές δουλειές του στρατό, δεν είναι one man show ή one woman show, για να μην είμαι φανορατσιστής. Κυρία Μοιρά, ναι, να κλείσω με εσάς. Ναι. Αν μου επιτρέψετε σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Όχι, να περιμένετε εσείς. Σας είχε κάνει μια πρόταση να πάτε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ανδρέας Παυμίκος. Όχι, δεν μου ένα άνοιγμα, όταν είχα κατέβει για δήμαρχο. Αλλά αυτό το είχε προτείνει εσωτερικά, εγώ το μάθα τώρα. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο, πότε έγινε. Τώρα τι βλέπουμε κανένα πάντρεμα? Όχι, τι πάντρεμα. Εγώ είμαι ποτάμι. Την Παρασκευή έχουμε το συνέδριο, σας καλώ, εντάξει, και ξέρω, και θα δείτε και τη δική μου άποψη, τι έχω να πω. Εσείς το εξακολουθείτε να προτείνετε να έρθει στην Δημοκρατία? Πάντως ήταν έξυπνη. Το σκεπτικό του κ. Παπαμημίκου ήταν πολύ έξυπνο. Εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης. Η διεύρυνση ξεκινάει από τις πολιτικές, από τους πολίτες, και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί. Στον κύριο Καπερνάρο θα το προτείνατε? Είμαστε ανοιχτοί, να σας πω κάτι. Όχι, απαντήστε. Και σε ρεύματα, ναι, και σε δίκτυα. Δεν χρόνο. Αλλά και σε κόμματα. Στον κύριο Καπερνάρο θα το προτείνατε? Εμείς είμαστε ανοιχτοί, σας λέω, σε όλους. Δεν θα το προτείνετε, είναι δίπλα σας. Μα είμαστε ανοιχτοί, σας λέω. Δεν μετράνε μόνο τα πρόσωπα. Το θέμα είναι. Ο κύριος είναι δίπλα σας. Θα του λέγατε έλα στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό ρωτάω, κύριε. Μα βεβαίως και με όλους εμείς θα το συζητούσαμε. Με τον ΠΑΠ θα ασχοληθείτε, κύριε Παυμίκο? Με τον ΠΑΠ δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ. Σίγουρα είναι ότι από τη στιγμή θα κλείσω τον κύκλο μου στην πολιτική. Τώρα θα έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ και με το χόμπι μου, που είναι το ποδόσφαιρο. Ωραία. Άρα ο κύριος Παυμίκος τον βλέπω πρόεδρο του ΠΑΠ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Καρακώστα, τον κύριο Αμυρά. Εμείς τον κύριο Καπερνάρο δεν προλαβαίνουμε, είναι και 25. Τον κύριο Παπαδημίκο. Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά που οργάνωσε όλο αυτό το ρεπορτάζ για να το παρουσιάσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή. Καλή σας μέρα.